Με προϋπολογισμό 1,3 εκατομμύρια ευρώ, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπέγραψε τη σύμβαση της μελέτης για την αναβάθμιση του δρόμου Τρικάλων Καλαμπάκας, μήκους 16,2 χιλιόμετρων. Η μία μελέτη είναι ο δρόμος Τρίκαλα Καλαμπάκα. Είναι ένας δρόμος 16,2 χιλιόμετρα. Είναι η αναβάθμιση του δρόμου αυτού. Θα υπάρχουν 5 κυκλικοί κόμβοι στους αντίστοιχους 5 ισόπεδους κυκλικούς κόμβους και θα υπάρξει και δίκτυο το οποίο θα είναι παράπλευρο. Έτσι ολοκληρώνεται ο δρόμος Τρίκαλα Καλαμπάκα με κυκλικούς κόμβους, 5 κυκλικούς κόμβους, αλλά και παράπλευρο δίκτυο για να βοηθάει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκεί πέρα επιχειρηματικές δραστηριότητες ή αγροτικές δραστηριότητες. Παράλληλα, υπεγράφει και η μελέτη για την αποκατάσταση τμήματος του οδικού δικτύου Τρικάλων Άρτας εξαιτίας κατολισθήσεων. Αφορά ένα τμήμα 500 μέτρων που βρίσκεται στην περιοχή Κοτρώνη. Εκεί πέρα έχουμε έντονα κατολιστικά φαινόμενα. Για να μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση, χρειαζόμαστε γεωλογική μελέτη και εξέταση του φαινομένου, η οποία εξέταση θα μας οδηγήσει σε γεωτεχνικές εργασίες για τον περιορισμό του φαινομένου του κατελουστητικού, αλλά ταυτόχρονα για να κάνουμε και να ασφαλίσουμε την περιοχή και τον δρόμο στο ύψος αυτό των 500 μέτρων. Όπως τόνισε επιπλέον ο Περιφερειάρχης, ήδη έχει υπογραφεί και η μελέτη για τον περιφερειακό των Τρικάλων, έργο το οποίο έχει ενταχθεί, όπως είπε, στο Ταμείο Ανάκαμψης.